Υπήρξε μια στιγμή στην ιστορία που πάνω στην τρέλα του πολέμου κάποιοι άνθρωποι αποπειράθηκαν να μετατρέψουν τον καλύτερο φίλο του ανθρώπου σε όπλο εναντίον του. Σπατάλησαν χρόνο, εξοπλισμό και χρήματα για αυτή τους την ιδέα, ενώ έδωσαν και όνομα σε αυτές τις ομάδες στρατιωτικών σκύλων. Τα ονόμασαν σκυλιά νάρκες ή αντιαρματικούς σκύλους. Μετά την απόφαση που πάρθηκε το 1924 να επιτραπεί η χρήση σκύλων στις εμπόλεμες ζώνες, οι Σοβιετικοί ήταν οι πρώτοι που ξεκίνησαν τα σχολεία των σκύλων καμικάζι. Το πρώτο εκπαιδευτήριο δημιουργήθηκε στη Μόσχα. Οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι στρατολόγησαν εκπαιδευτές σκύλων της αστυνομίας, κυνηγούς, εκπαιδευτές τσίρκων και κτηνιάτρους, οι οποίοι στελέχωσαν τα 12 σχολεία των σκύλων του πολέμου. Σαν πρώτη ιδέα ήταν τα σκυλιά να εκπαιδευτούν για να μεταφέρουν προμήθειες και να συμμετέχουν στη διάσωση στρατιωτών, ένας ρόλος κάπως πιο ταιριαστός στη σχέση του ανθρώπου με τους σκύλους. Και μάλιστα σε αυτούς τους τομείς πολλά τετράποδα διακρίθηκαν και πολλές ηρωικές πράξεις τους έχουν μείνει ως και σήμερα. Στις αρχές της δεκαετίας του 1930 όμως ξεκίνησαν οι πρώτες σκέψεις ώστε να μετατραπούν οι σκύλοι από βοηθητικό εργαλείο σε όπλο. Τρία από τα σχολεία άρχισαν να πειραματίζονται πάνω σε αυτή τη μέθοδο. Το σκεπτικό ήταν πως ο σκύλος θα μετέφερε μία βόμβα ή εκρηκτικά και θα τα τοποθετούσε κάτω από τα τάγκς, στο σημείο που βρίσκονται οι δεξαμενές. Αφού την τοποθετούσε, θα εκπαιδευόταν να επιστρέψει πίσω στη βάση, ενώ ο χειριστής ενός τηλεκοντρόλ θα πυροδοτούσε τη βόμβα. Στην αρχή, η ιδέα αυτή φάνηκε έξυπνη και όχι τόσο ανήθικη. Για να τοποθετήσει τη βόμβα ο σκύλος, έπρεπε να τραβήξει με τα δόντια του τον ημάντα που την κρατούσε σταθερή επάνω του, ώστε να απελευθερωθεί. Αυτό αποδείχθηκε περίπλοκο και συχνά το σκυλί επέστρεφε στον εκπαιδευτή χωρίς να έχει απελευθερώσει τη βόμβα. Πολλές φορές, μάλιστα, οι σκύλοι τραβούσαν τον ημάντα σε λάθος σημεία και οι απώλειες σε εκρηκτικά ήταν επίσης μεγάλος μπελάς για τους Σοβιετικούς. Έπειτα από αυτές τις αποτυχίες και με τις γερμανικές δυνάμεις το 1941 να προελάβουν εντός του ρωσικού εδάφους, οι Σοβιετικοί δεν εγκατέλειψαν το σχέδιο όπως θα ήταν αναμενόμενο. Αποφάσισαν να δέσουν στους σκύλους τα εκρηκτικά, να τους εκπαιδεύσουν ώστε να πηγαίνουν κάτω από τα τάγκς και σε εκείνο το σημείο ο εκπαιδευτής να ανατινάζει τα εκρηκτικά μαζί με τον σκύλο. Φυσικά, ο μόνος τρόπος που θα έκαναν τα σκυλιά να πλησιάσουν τα τάγκς και να παραμείνουν εκεί ήταν για να κερδίσουν κάτι. Έτσι τα είχαν μάθει στην εκπαίδευση. Γι' αυτό έμεναν εντελώς νηστικά και μόνο όταν εκτελούσαν τις συγκεκριμένες οδηγίες έπαιρναν τροφή, ανάμεσα σε ήχους πολέμου και πυροβολισμούς, με αποτέλεσμα πολλά σκυλιά να μην αντέχουν καν την εκπαίδευση. Και στην πράξη όμως, εξαιτίας του ότι εκπαιδεύονταν σε σοβιετικά τεθωρακισμένα, τα οποία ήταν κατά βάση πετρελαιοκίνητα, οι σκύλοι αποθούνταν από τις αναθυμιάσεις των βενζινοκίνητων γερμανικών τάγκς και επέστρεφαν οπλισμένοι στη γνώριμη μυρωδιά των Σοβιετικών. Πράγμα που ανάγκαζε τους εκπαιδευτές να τα πυροβολήσουν προτού υπάρξουν φίλιες απώλειες. Αυτές οι αποτυχίες, αλλά και η άρνηση των εκπαιδευτών να θέτουν τον εαυτό τους σε αυτή τη θέση, οδήγησαν σιγά σιγά στην αποστράτευση των σκύλων από το 1942. Μοναδική επίσημα καταγεγραμμένη επιτυχία τους ήταν στη μάχη του Κούρσκ, όταν 16 σκυλιά κατάφεραν να ανατινάξουν 12 εχθρικά τάγκς. Οι Σοβιετικοί βέβαια αργότερα ανέφεραν ότι συνολικά περίπου 300 τεθωρακισμένα είχαν καταστραφεί από αντιαρματικά σκυλιά, πράγμα όμως που πιθανότατα δεν υφίσταται, και οι Σοβιετικοί απλώς το χρησιμοποίησαν για να μετριάσουν τις αντιδράσεις της κοινής γνώμης για το βασανισμό και τη θανάτωση τόσων πολλών σκυλιών με ελάχιστο αποτέλεσμα.